Yummy. Whatever we do, we will be all right. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes to me. Καλημέρα! Γεια! Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog μας. Μέρα, γιατί επιτέλους θα την περάσω ολόκληρη με τα παιδιά και δεν θα τους δω στις 6-6.30 ώρα. Καταρχάς, να βάλω λίγο κολόνια. Έχουμε ξυπνήσει εδώ και κάποια ώρα, φάγαμε το πρωινό μας και τώρα ετοιμαζόμαστε. Εγώ δηλαδή και η Μαρία έχουμε ετοιμαστεί. Περιμένουμε το αγόρι της παρέας. Γιατί πάντα τα αγόρια της παρέας κάνουν πιο αργά από όλους. Έχω αυτή τη συνδέστηση ότι επειδή και καλά δεν έχουν αγαθούν να κάνουν μαλλιά, ξυπνάνε 100 ώρες αργότερα και περιμένουμε εμείς μετά. Απίστευτο. Και θα πάμε όπως άλλα. Βασικά είναι πολύ γνωστή πόλη. Είναι μήπως η δεύτερη πιο γνωστή πόλη της Σουηδίας. Νομίζω πως ναι. Είναι μία ώρα βόρεια από τη Στοκχόλμη. Πας με το κανονικό τρένο, τον προαστιακό που κυκλοφορεί, δηλαδή και μέσα στη Στοκχόλμη. Είναι μία φοιτητούπολη. Ουσιαστικά δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να δεις, αλλά είναι ωραίο έτσι για ημερήσια εκδρομή. Θα πάμε και αύριο ημερήσια εκδρομή σε ένα χριστουγεννιάτικο χωριό. Είναι πολύ βοηθητικό και ανακουφιστικό να μην δουλεύεις μερικές μέρες. Οπότε ναι, το πρόγραμμα έχει ωραία πραγματάκια σήμερα. Το πρώτο πράγμα βασικά που βρήκαμε για την Ουψάλα είναι που θα κάνουμε φίκα. Αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι ζεσταίνομαι full γιατί έχω βάλει πάνω κάτω εσωθερμικό. Έχει μείον ένα, οπότε κάπως τρομάξαμε. Θέλω όμως να ανοίξω τα advent calendars. Θα ξεκινήσω με το Hogwarts. Σήμερα ανοίγω το 3. Αχ, αυτό το πράγμα που είναι μέρα παραμέρα και είναι ένα μέχρι 12 αριθμή με ζορίζει. Έλα! Πάλι ασπρόμαυρη! Ρε παιδιά, γιατί! Διαθήνε πραγματικά όλες τις πρόμορες. Και δεν έχει κοιτώνες. Είναι όλοι. Τι θα πω, τους άφησα, θα είναι τα 4 τελευταία. Οκ, okay, είναι μια ωραία σπρώμαυρη κάλτσα. Εντάξει, δεν είναι κακή, αλλά οκ. Okay. Θα ήθελα, ναι, θα ήθελα να είναι κίτρινο, πράσινο, μπλε. Αλλά it is what it is. Να αφήσω το τσάι για το βράδυ. Αλλά αν το αφήσω και το βράδυ θα το ξεχάσω. Θα το ανοίξω τώρα και θα το αφήσω ανοιχτό το βράδυ για να το δω. Παμ, παμ, έλα. Δεν θέλει να βγει σήμερα. Organic black tea with cinnamon, ginger, cardamom, apple, vanilla. Οκ, okay, νομίζω ότι πλέον αυτές τις μυρωδιές κάπως τις έχω συνηθίσει. Α, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει σούπερ. Δείτε το και από κοντά. Μ' αρέσουν αυτά τα πιο έτσι διαφανή μπομπονιέρε σακουλάκια. Λοιπόν, θα το αφήσω έξω από το κουτί για να το ξανανοίξω το βράδυ. Και πάμε και στο τέλειο. Δεν μπορώ. Θα κάνω κάθε μέρα fangirling για το advent calendar. Oh my god. Νούμερο 5 και έχουμε Milk λέει. Αυτό σημαίνει ότι είναι απλά σοκολάτα γάλακτος. Μάλλον. Θα αφήσω και αυτό εδώ. Γιατί φάγαμε πολύ γερό πρωινό. Καλά, δεν φάγαμε και πολύ γερό πρωινό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η βρώμη με κρατάει πολλές ώρες. Ή με κρατάει πολλές ώρες, δεν ξέρω. Θα τα αφήσω εδώ και το βράδυ θα καταναλωθούν από κάποιον που θα έχει λιγούρα και δίψα. Δεν έχω έρθει ποτέ τόσο βόρεια. Έχω πάει τύπου, όσοι ξέρετε, από Στοκχόλμη μέχρι Σπόγκα, μέχρι εκεί. Α, εδώ έχει ωραία σπιτάκια όμως. Απλά είναι πολύ μακριά από το κέντρο. Δίπλα στο σταθμό. Περάσαμε κάτι βίλες, ας πούμε. Αλλά είναι
γιατί είπε στο διαόλου τη μάνα. Πολύ μακριά από το κέντρο. Φαίνεται σαν περιοχή που δεν έχει τίποτα άλλο πέρα από σπίτια. Το νιώσατε αυτό? Είμαι σε φάση για μισό κλάσμα δευτερολέπτου. Νομίζω ότι το άλλο τρένο θα πέσει πάνω μας. Όχι, ούτε που το είχα. Κάπως κρύο. Γιατί δεν έχουν θέρμανση σήμερα εδώ? Γιατί έχουν θέρμανση σήμερα. Ποτέ δεν έχω ξανακρυώσει. Και σήμερα κρυώνω. Δεν ξέρω αν κάποιο άλλο το έχει παρατηρήσει που έχει έρθει ή μένει εδώ. Αλλά παιδιά, σου ήδη μιλάνε πάρα πολύ δυνατά μεταξύ. Δηλαδή δεν έχουν την αίσθηση ότι ξέρει τι, είμαι στο τρένο. Θα μιλήσω με χαμηλή φωνή. Δηλαδή με ένα μακούτι δεν μιλάω όπως σας μιλούσα στο σπίτι. Και εμείς μεταξύ μας μιλάμε λίγο πιο χαμηλωμένα. Δεν του νοιάζει, δεν ξέρω γιατί. Και μερικές φορές το ακόμα χειρότερο είναι ότι το κάνει κανένα συνδό που μιλάει τη δική του γλώσσα που είναι πολύ πιο και γρήγορη και ακαταλαβίστικη. Και ακούγονται σε όλο το τρένο, ρε φίλε. Κάτι λίγο ισχύει. Σε εσάς το λέω. Έχω γκρίνια σήμερα, το καταλαβαίνετε όλοι. Χιόνια στο καμπάναριο που να παίζεις εδώ ποδόσφαιρο. Και φτάσαμε Ουψάλα. Πρέπει να δούμε τώρα λίγο προς τα πού θα κινηθούμε, γιατί... Αυτό είναι το Πάτερ Πέπερ. Αυτό είναι... Τι είναι? Α, ναι. Α, εκεί πρέπει να είναι ο καθεδρικός. Α, ναι. Ωραία, άρα κατά εκεί θα πάμε. Ναι, γιατί δεν φαίνεται ότι είναι μέσα στη μέση της πόλης όπως είναι το Central της Στοκχόλμη. Είμαστε σε φάση φτάσαμε τώρα, δεν φτάσαμε. Οπότε πρέπει να δούμε λίγο προς τα ποια κατεύθυνση θα πάμε. Πρώτη εντύπωση για Ουψάλα. Wow, αυτό είναι κάδος κουβιδιών. Πεθαίνω. Πάμε δεξιά που λέει η πινακίδα Γκάμπλα Ουψάλα. Η πινακίδα δεξιά λέει Γκάμπλα Ουψάλα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάνει κρύο. Εδώ τώρα είναι όλες οι στάσεις για τα λεωφορεία. Παιδιά, δείτε δύο σκυλιά. Wow, είναι σαν άλογα. Δείτε λίγο σε σχέση με τις κοπέλες. Wow, καλέ, τι ράτσα λόγω είναι αυτή. Σαν άλογα, πού χωράνε στο σπίτι. Ένα πάρκινγκ για ποδήλατο, δύο πάρκινγκ για ποδήλατα, τρία πάρκινγκ για ποδήλατα, τέσσερα πάρκινγκ για ποδήλατα. Βασικά πέντε. Τυπικοί Ουψαλιώτες. Γελάω μόνο μου. Ωραία είναι όμως, δεν είναι άσχημα. Εγκρίνω, μ' αρέσει. Εδώ έχουμε και μουσική από το μαγαζάκι. Αλλά δείτε τι ωραία που είναι. Να, η Μαρία εδώ χορεύει. Είναι ένα πολύ ωραίος ο στελισμός της. Και γενικά, άμα δείτε, είναι πεζόδρομος. Μια χαρά. Νομίζω μπαίνει στην κατηγορία Μάλμε. Όχι, το Μάλμε έχει μια πιο ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Εδώ μόλις ήρθα. Δεν θα πάρει και τη θέση του Μάλμε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ, πολύ okay να ζεις. Βασικά πολλά λέω, γιατί είμαστε εδώ 5 λεπτά κυριολεκτικά. Αλλά έτσι μου αρέσει το vibe. Μου αρέσει το vibe αυτό. Το Μάλμε γιατί σου άρεσε τόσο πολύ? Το Μάλμε μου άρεσε γιατί είναι πολύ ήσυχο. Δεν κυκλοφορούν αμάξι, κυκλοφορούν μόνο ποδήλατα. Και μου άρεσε ότι το. Το Χόλμε είναι μέσα στη φασαρία, ξέρω. Λες και είσαι στην Τζιμισκή και ακούς κόρνερ συνέχεια. Ισχύει, πες να έχω ακούσει μία φορά κόρνερ. Αλλά είναι έτσι τέτοιο στυλ, λίγο πεζόδρομο. Δηλαδή αυτό το πράγμα με τα ποδήλατα κάθε 3 μέτρα. Δείτε, εδώ είναι όλο ο δρόμο γεμάτο πάρκινγκ με ποδήλατα. Τώρα θα πάμε το χρόνο μας αυτό, θα πρέπει. Λοιπόν, ο Σωτήρης, ενώ έχει γάντια, θέλει να μπαίνουμε στα μαγαζιά για να βλέπει τα γάντια τους. Ρε, είναι πολύ αθλητικά αυτά. Τι ωραία μου παγώσε. Όχι ιδιαίτερα. Ρε, αυτά είναι για να κάνεις ποδήλατο. Δείτε λίγο αυτό το πράγμα. Είναι προβατάκι για τη σέλα, για να μην κρυώνω παπουδάκου. Δεν κρυώνει ο κόλλος μας μωσό. Βλάκα, είναι προβατάκι. Σας παρακαλώ. Τι είναι αυτό? Είναι για τη σέλα για να μην κρυώνει ο κόλλος σου. Πόσο κάνει? 10 ευρώ ρε. Ρε, έλα λίγο. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Wow. Άμα πω ότι είναι Άμστερνταμ. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά τύπου αυτή η εικόνα. Εντάξει, όχι, δεν θα το πω, αλλά φαίνεται έτσι και ο καθεντρικός από εδώ. Και είναι μια ωραία έτσι μεγάλη πλατεία. Αυτή είναι Μαρία. Η πλατεία που πηγαίναμε, η Γκάμπλα Τόργεν, πώς τη λέμε. Είναι άλλη. Ζηθείτε και ζηθείτε. Πρέπει να βγάλουμε ρούχα. Τι έτσι, όχι. Μαρία, γεια σε. Ευχαριστώ, αδερφέ. Εμένα βγάλε. Α, γυμνιάζει το μακριά. Δείτε
κάτι creepy, Άγιο Βασιλάκια, που είναι μωρά με γένια. Για ποιο λόγο να το κάνει κάποιος αυτό? No. Έχουμε έρθει στον καθεδρικό, ο οποίος είναι, παιδιά, τεράστιος. Βασικά, πολύ έξυπνο. Θα τρέξω μακριά για να τον δείτε. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Έβγαλα τα γάντια για να βγούμε φωτογραφίες και έχουν παγώσει τα χέρια μου. Τώρα πάω στην άλλη άκρη για να μπορέσετε κάπως να τον δείτε. Είναι τεράστιος, αλλά και πανέμορφος. Δηλαδή, wow. Και τώρα τρέχω πάλι μέσα γιατί το χέρι μου, μόνο που έχω βγάλει το γάντι, παγώνει. Ooh, nice. Τι λες? Έχει κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Καταρχάς είναι πανέμορφος. Είναι τεράστιος. Δείτε λίγο. Και εκεί έχει κάμερες και μια χοροδία και κάτι τραβάνε. Και ορχήστρα. Wow. Πάνω στα φωτιστικά έχει και αληθινά κεριά. Οπότε μπορεί, ξέρω εγώ, σε ειδικές περιστάσεις να σβήνουν τα φώτα και να φωτίζεται όλη η εκκλησία από τα κεριά. Πω, πω. Και μετά εκεί στα πλάγια έχει διάφορες παραστάσεις. Ας πούμε εκεί έχει τη Βιθλέμ, η Φάτνη, ξέρω εγώ. Πάω από την άλλη να βλέπω τα παιδιά. Μια μικρή ταπεινή κάμερα. Ρε, θέλω πολύ να τραγουδήσω, να τους ακούσουμε. Α, έχει κι άλλους από εδώ. Είναι η μισή χοροδία από εδώ και άλλη μισή από εδώ και έχει κι άλλη κάμερα εδώ. Okay. Και στη μέση βλέπετε έχουν και μικρόφωνα. Δείτε στον διακά μικρόφωνα. Θα τραγουδήσω! Έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί για μακαρονάδες που μας πρότεινε η φίλη μου η Μάης από τη δουλειά. Και είναι έτσι ωραίο, γρήγορο. Δεν είναι σαν κανονικό εστιατόριο δηλαδή. Και έχει ανοιχτή κουζίνα. Οπότε τα παιδιά μαγειρεύουν έτσι εδώ μπροστά μας. Εγώ και η Μαρία πήραμε από μια μακαρονάδα με μανιτάρια και μαύρη τρούφα. Και ο Σωτήρης πήρε με κοτόπουλο. Και πεινάμε. Yes. Πας γρά. Τακ τακ. Τακ. Oh, είναι πανέμορφα. Και μυρίζει πάρα πολύ τρόφα. Αχ, και δείτε τι ωραία που είναι τα μακαρόνια. Είναι σαν το χυλάκι. Πω. Και εμένα να μου τρέχουν τα σάλια. Και okay, όμως. Ωραίο, δοκίμασε πρώτα. Okay. Δεν δοκιμάζεις. Αλήθεια! Είναι ο παράδεισος. Πω, παιδιά. Τι κρεμούλα είναι αυτή. Καλά, τέλειο. Φουλ κρεμώδες. Δείτε εδώ το μακαρόνι. Και κολοκυθόσπορο. Από τις καλύτερες μακαρονάδες. Αλήθεια. Είναι φρέσκο αυτό, ρε, δεν το φαίνεται. Δεν είναι εξαιρετικό. Ήρθαμε για γλυκό. Και είναι σε αυτό εδώ το σπιτάκι. Δεν είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Επίσης μας το πρότεινε η φίλη μου Μάησα που είναι από εδώ. Οπότε θα την εμπιστευτώ γιατί με τις μακαρονάδες μας έβγαλε άσπρο πρόσωπους. Είναι ωραία. Δείτε, είναι στολισμένα από εδώ. Τα παράθυρα εκεί είναι στολισμένα με κεράκια, βασικά φωτάκια. Γεια. Περάστε. Ουλαλά. Oh my goodness. Σε θεαβάτραχο. Δεν έχει πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτά που είχαν μπανίσει πού είναι. Αχ, παιδιά, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Να πω κάτι. Αυτά τα ντάμ σούγκαρε είναι πολύ τυπικά σουηδικά. Και μετά και αυτά είναι κάπως, θεωρώ. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, καφεδάκι εδώ και εγώ πήρα cake raspberry. Εν τω μεταξύ, τώρα που το σκέφτομαι, πήρα το πιο χαζό από όλα. Δηλαδή, γιατί πήρα cake raspberry, δεν ξέρω. Τόσο ωραία πράγματα είχε. Οπότε κάτσε να δούμε εδώ τι κάναμε. Και κρεμούλα μαζί. Κομψή-κομψά. Να, κομψή-κομψά θα έλεγα. Τέλειος χαζή επιλογή. Η κρέμα είναι καλή τουλάχιστον. Και ο καφές είναι καλό. Γυρίσαμε στο Στοκχόλμη και ήρθαμε για να ζήσουν τα παιδιά την απόλυτη σουηδική σούπερμαρκετική εμπειρία. Την έφερε εδώ στο σούπερμαρκετ που ήρθε και τις προάλλες. Τα παιδιά θέλουν να πάρουν κάποιες σοκολάτες και λοιπά για Ελλάδα. Της Μαραμπού που είναι εδώ η μάρκα σουηδική. Και θα πάρω και εγώ λογικά κάποια πράγματα για το σπίτι για να μην έρχομαι μόνη μου. Μαρία, τι κάνει! Παιδιά, θέλω να πάω στη δουλειά και εντάξει. Και θα κάνω και μια μάζοξη στο σπίτι μου να μην πάρω μερικά πράγματα. Έχει κάτι άλλο που έχει δοκιμάσει και είναι νόσημο. Δεν έχω δοκιμάσει τίποτα από αυτά. Ου, λότους.
Αυτά τα μπισκότα αν έρθει η Σουηδία τα σπάνε. Ερώτηση. Θέλουμε κρασί ζεστό να πάρουμε για μας. Ενώ για τώρα. Για τώρα. Ναι, μωρέ, πάρε γιατί άμα δεν βγούμε τελικά ή δεν ξέρω εγώ τι να έχουμε λίγο. Σωτήρι. Έχει 1 ευρώ αυτά τα μπισκότα. Αναγκαλύψε τον κόσμο. Είναι δικά μου, να ξέρει. Ένα για το σπίτι μου και την παρέα μου και ένα για. Ρε, πούστη. Θα κουβαλάμε 700 πακέτα μπισκότα για να έχουμε. Δεν μπορώ, θα γελάσουμε. Σε σένα θα μείνουν όλα, δεν ξέρω. Θα έχει μια πακέτα μπισκότα. Δεν αφήνετε τίποτα. Εγώ μόλι φύγει, δεν ξεκινάω για γυμναστήριο. Όχι, δεν ξεκινάω. Ήρθατε και όλη τη μέρα τρώμε. Η φάση είναι ότι ήρθαμε για βόλτα να δούνε τα παιδιά του σούπερ μάρκετ. Και έχουμε καταλήξει. Δεν υπάρχει. Α, και αυτά είναι μαραμπού. Ρε, εσύ τώρα θα θέλω να τα δοκιμάσω. Α, και αυτά είναι τύπου. Δεν στο λέω για να τα πάρει όλα. Η Μαρία για κάποιο λόγο πιστεύει ότι πρέπει να πάρει σοκολατάκια για όλου του γνωστού στην Ελλάδα. Να μην μείνει κανείς παραπονεμένος. Α, είναι και εκεί οι σοκολάτες, Μαρία. Είναι εκεί. Α, εντάξει. Εγώ θα ήθελα για τη Βρώμη μερικά κατεψυγμένα κόκκινα φρούτα. Αλλά πιο πολύ μου αρέσουν αυτά του Lidl, να σας πω την αλήθεια. Να σας πω ένα fun fact. Αυτή εδώ η σοκολάτα, βασικά η λέξη αυτή. Πριν το πεις, αν αυτό που θα πεις θα κάνει τη Μαρία να το πάρει, μην το πεις. Όχι. Αυτή εδώ η λέξη προκαλεί στη Σουηδία το ίδιο debate που προκαλεί και στην Ελλάδα το σουβλάκι καλαμάκι. Γιατί στο Göteborg προφέρεται. Σεξ. Εδώ στο Στοκχόλμη προφέρεται κεκ. Και ποια είναι η σωστή προφορά, κανείς δεν ξέρει. Εγώ υποστηρίζω το Göteborg γιατί μου αρέσει πιο πολύ η προφορά του. Κοίτα, και αυτό είναι η αλήθεια. Α, ντάιμ ρε. Αφήρε μικρά. Και αυτό μπορεί να πάρει, αυτό είναι την κοφρέτα. Τώρα κοίτα, για τη δουλειά τελείωσε. Θα του πάω τα νταϊμάκια. Σωτήρη. Θα πάρω μία σοκολάτα. Μαρία. Αγόρασε βλάκα ένα καλάθι πράγματα. Φήμες λένε ότι στην Ελλάδα δεν έχει σοκολάτα. Σε παρακαλώ. Εδώ. Παναγία. Θυμάσαι. Όταν είχε έρθει η φίλη μας η Δόρμα, είναι η Δόρμα αδερφός της, είχε έρθει τα Χριστούγεννα και μας είχε φέρει. Από μία. Έξι ήταν, ή 15. Δεν ήταν 3, ρε. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πιο πολλές από 6. Όχι, πιο πολλές. Και τώρα η Μαρία είπε να κάνει το ίδιο. Και δεν είναι ότι έχει πάρει μόνο αυτά. Ρε, παιδιά, έχω τους αγαπημένους μου. Αχ, ξέρεις ποια μ' αρέσει πάρα πολύ, μαραμπού. Α, αυτή. Αυτή την πήρε. Φάτζ, ναι, την πήρε. Α, αυτή μ' αρέσει. Όχι, όχι αυτή φυσικά. Όχι αυτή. Με τη γλυκόριζα. Κάτσε να την βρω. Δεν έχει την αγαπημένη. Πες μου λίγο με τι είναι για να σε βοηθήσω. Είναι με κάτι με σταφίδες. Αυτό, αυτό. Ναι, αυτή εδώ είναι η αγαπημένη μου. Αυτή εδώ είναι η αγαπημένη μου μαραμπού. Και έχει και μπεντάι. Αυτή τη Κατερίνα. Παραπήρα μπεντάι. Εγώ τώρα ξέρω τι έχω πάθει όμως. Έχω μπερδευτεί και δεν ξέρω σε ποιον να το δώσω. Πάρτε εσύ. Έχει πάρει τόσα πράγματα που θα τα χωρίσει. Δεν χρειάζεται να δώσει κάτι για όλου του γνωστού σου. Γυρίσαμε σπίτι, κάναμε το ντουζάκι μα. Εγώ θα βάλω και τι κάλτσε Χάρι Πότερ. Τρομάρατο χριστουγεννιάτικο advent calendar που άνοιξα το πρωί. Και μέσα σε όλα, παιδιά, πήρα υλικά να φτιάξω και σπιτική γκρανόλα. Γιατί έχω σπαστεί που η γκρανόλα που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Ενώ είναι κάτι υποτίθεται υγιεινό, έχει μέσα τόση ζάχαρη. Οπότε είπα θα πάρω Βρώμη για να φτιάξω μόνη μου. Ναι, είμαι φρίκουλο, αλλά με ξέρετε, έχω κόλλημα με το πρωινό και μου αρέσει να φτιάχνω ωραία πρωινά. Και μου αρέσει να τα προσέχω για να ξοδεύω χρόνο. Οπότε θα φτιάξω τη δική μου σπιτική γκρανόλα. Μάλλον θα τη φτιάξω σήμερα κιόλα. Επίσης, ο Σωτήρης μου σούσε τη ζωή. Γιατί θυμάστε που σας είπα ότι η τηλεόραση δεν είναι smart. Αγνοήστε τα μπισκότα που πρέπει να μας χορηγήσει μάλλον η Μαραμπό στο blog μας και δείτε τι δείχνει τηλεόραση. Κατάφερε με μια εφαρμογή, δεν ξέρω καν περί τίνους πρόκειται, να συνδέσει την τηλεόραση με το κινητό. Εντάξει, γίνεται μόνο με το κινητό, δεν γίνεται με υπολογιστή. Γιατί ο σπιτονικοκύρης μου είχε από πίσω ένα τόσο μικρό μηχανηματάκι που κάνει αυτή τη δουλειά, apparently. Εγώ δεν είχα ιδέα, δεν θα την άνοιγα ποτέ. Οπότε τώρα θα χρησιμοποιώ και το παλιό μου κινητό για να κάνω mirror το Netflix, το Disney Plus και όλα αυτά στην τηλεόραση. Οπότε, yay! Τι θα δούμε? Βάλτε λίγο να δούμε τι παιδικά έχουν. Ναι, από την τρόπο. Μαρία, έχεις κάνει εσύ ποτέ? Α, ωραία. Λοιπόν, θα αυτοσχεδιάσουμε τώρα εδώ, παιδιά. Δεν ξέρω και τι ποσότητα να κάνω, να την κάνω όλη. Όχι, ρε, είναι πάρα πολύ αυτή. Ναι. Το ταψί πρέπει να είναι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Να έχουν χώρο. Εντάξει. Θα κάνω περίπου τη μισή να δούμε. Tutorial. Πώς να κάνετε homemade γκρανόλα. Θα βάλετε τόση Βρώμη. Ναι. Πήρα και ένα μέλι εδώ μόνο για αυτό το σκοπό. Α, θα το βάλω στο τέλος το μέλι. Α, για, φαίνομαι. Θα βάλω. Πόρε, κανέλα δεν πήρα. Αλάτι, κανέλα, κακάο. Δεν ξέρω ποιο είναι το επιθυμητό επίπεδο κακάο, είναι η αλήθεια. Θα τα ανακατέψω. Εντάξει, αρκετά κακαένιο μου φαίνεται. Και μετά θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Διάβασα κάπου ότι ρίχνουνε μερικοί. Η πρώτη συνταγή που εμφάνισε στο ίντερνετ είχε. Και βάζω λίγο τώρα, δεν ξέρω, παιδιά. Μπορεί να κάνω και χαζομάρες, σταφίδες.
Να ξανανακατέψω να δω πόσες σταφίδες έβαλα. Α, λίγες έβαλα. Εντάξει, μπορείς να πεις ότι το παράκανα, αλλά οκ. Okay. Και μέλι μπόλικο. Βασικά ξέρω ότι το μέλι πρέπει να πάει παντού. Άρα εγώ είχα κάνει και στην Κέρκυρα όταν ήμουν γκρανόλα. Όπα. Ναι, είχα κάνει τη συνταγή της Πινιλόπης Αναστασιάδου, που είναι μια YouTuber που έχει κάνει έτσι υγιεινές συνταγές κλπ. Είχε βγει. Ναι, θεωρείται υγιεινό αυτό που κάνω εγώ τώρα που έχω ρίξει 3 κιλά κακάο μέσα. Ναι. Μη με κοροϊδεύει. Γεια! Α, ωραία τέτοια σου. Πιστεύω. Να κλείσουμε αυτό εδώ το vlog. Ναι. Τελειώνει και η ταινία σε λίγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το είδατε. Αύριο έρχεται τέλεια μέρα χριστουγεννιάτικη, έξτρα χριστουγεννιάτικη. Έξτρα, έξτρα, έξτρα χριστουγεννιάτικη. Αύριο έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Yay. Οπότε θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια. Καλό βράδυ.